ξέρουν αυτό το πρόγραμμα. Πότε είναι της Κύπρου, πότε της Ελλάδας, πότε της Ιταλίας, το έχουν βγάλει το πρόγραμμα. Σεισμός σε ολόκληρη την Ευρώπη και φυσικά και στην Ελλάδα προκάλεσε η απόφαση του Eurogroup για κούρεμα των καταθέσεων στην Κύπρο, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία διάσωσής της από τη διαφαινόμενη χρεοκοπία. Η είδηση, όπως ήταν φυσικό, προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων τόσο στη μαρτυρική Μεγαλόνησο όσο και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης, καθώς ουσιαστικά τίθεται σε πλήρη αμφισβήτηση η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί εγγύησης των καταθέσεων καθώς και της μη φορολόγησής τους. Κλειστές παρέμειναν σήμερα οι τράπεζες στην Κύπρο, καθώς και τα υποκατέστηματά τους στην Ελλάδα, μετά από σχετική απόφαση της Κυπριακής Κυβέρνησης, ενώ και αύριο Τετάρτη αναμένεται η ίδια εικόνα. Πρόκειται για μια απόφαση που έχει στόχο να προστατέψει το τραπεζικό σύστημα από τις μαζικές αναλήψεις που αναμένονται μετά τη δημοσιοποίηση της απόφασης για κούρεμα των καταθέσεων, τουλάχιστον μέχρι την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου. Ωστόσο, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο συγκεκριμένος νόμος βρίσκεται ουσιαστικά στον αέρα, καθώς φαίνεται ότι δεν θα περάσει τελικά από την Κυπριακή Βουλή υπό το βάρος των αντιδράσεων. Πιστεύω ότι το θέμα είναι να φύγουν τα χρήματα της Ρωσίας από την Κύπρο. Γίνεται κάποια κίνηση εκβιαστική, πιστεύω. Πιστεύω ότι όμως θα βρεθεί λύση στο τέλος. Δεν τους συμφέρει αυτό, είναι μεγάλο το παιχνίδι. Εγώ πιστεύω πως δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος για τις καταθέσεις στην Ελλάδα. Δεν θα το αφήσουν. Όχι επειδή το λέει ο Υπουργός. Όσα λένε δεν βγαίνουν στο τέλος. Γιατί δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Γιατί αυτή η ιστορία είναι σαν τον ντόμινο. Αν ξεκινήσει κάτι από μία. Ο φόβος θα κάνει τους Έλληνες να σηκώσουν τα λεφτά τους από τις τράπεζες. Και αν οι τράπεζες ξεμείνουν, τότε θα διαλυθούν τα πάντα. Γιατί όλοι κάτι έχουμε στην τράπεζα, λίγο ή πολύ. Δεν νομίζω, δεν θα φτάσουν εκεί. Μπορεί το κούρεμα να μην αφορά τις καταθέσεις σε υποκατεστήματα κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα, ωστόσο ήδη είναι έντονος προβληματισμός ανάμεσα στους Έλληνες καταθέτες, που βλέπουν προσωρινά τους λογαριασμούς τους να έχουν παγώσει. Τα υποκαταστήματα παραμένουν κλειστά σήμερα, εδώ είναι αναμένεται να ανοίξουν μέχρι τουλάχιστον να υπάρξει ουσιαστική εξέλιξη με σχετική απόφαση της κυβέρνησης. Αυτοί είναι νόμιμοι κλέφτες. Οι νόμιμοι κλέφτες. Κοινοβουλευτική δικτατορία ζούμε αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Ζούμε κοινοβουλευτική δικτατορία. Όσον αφορά τα καθή μας. Τώρα τα της Κύπρου έρχεται και η σειρά μας σε λίγο. Για αυτούς που τα έχουν δηλαδή. Καλά θα είναι να τρέξουν να τα πάρουν γρήγορα γιατί θα τους τα φάνε άλλοι. Έρχεται και αυτή η ώρα λέτε. Μπορεί να είναι και το άλλο τριήμερο. Της 25 Μαρτίου. Παίζει και αυτό. Αυτοί είναι απατεώνες. Είναι κλέφτες. Ναι. Γιατί έχουν κανένα φρένο. Έχουν κανέναν ενδιασμό. Τους ενδιαφέρει τίποτα. Αυτοί δεν είναι άνθρωποι, αυτοί είναι ανθρωπόμορφα τέρατα. Τα τέρατα των υπολογιστών, τα Golden Boys. Άρα δικαιολογείται και την αναστάτωση του φτωχού κόσμου σε εισαγωγικά που φοβάται για τις μικρές, τα μικρά ποσά. Μόνο ο κόσμος πρέπει να πάρει χαμπάρι ότι σε αυτούς δεν πρέπει να εμπιστεύεται ούτε ένα λεπτό, όχι ένα ευρώ. Σε αυτούς θα τα βάλει στα συρτάρια του, στα στρώματά του, τα λεφτά όποιος έχει, να τα χώσει σε μια βίκα και να τα βάλει στην αυλή του, γιατί θα του τα πάρουν. Πονοκέφαλο πλέον δημιουργεί και στην Ελλάδα η επόμενη μέρα, καθώς αποτελεί κοινό μυστικό ότι ενδεχόμενο κατάρρευση του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Κύπρου θα προκαλέσει τριχμούς στην οικονομία όλων των ευρωπαϊκών χωρών. Παράλληλα, δημιουργείται έντονο κλίμα αμφισβήτησης στην ασφάλεια που παρέχουν οι τράπεζες στους καταθέτες, καθώς, όπως αναφέρουν τα τελευταία 24 ώρα οικονομολόγοι, η απόφαση ουσιαστικά ανοίγει την κερκόπορτα για αντίστοιχα μέτρα σε χώρες που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα, ανάμεσα στις οποίες φυσικά και στην Ελλάδα. Εάν δεν φρενάρει αυτή η παραδοχή, τότε δεν αποκλείεται να σημειωθούν μαζικές αναλήψεις και σε ελληνικές τράπεζες, εξέλιξη που όπως είναι φυσικό θα επιφέρει την οριστική κατάρρευση της οικονομίας. Πιστεύω και φοβάμαι πολύ ότι θα έχει πολύ χειρότερη κατάληξη από ό,τι η Ελλάδα. Γιατί ξεκινήσαμε πολύ άγρια με αυτό που κάνανε το κούρεμα. Εφευρίσκουν λέξεις τώρα, έτσι. Λίστευμα είναι αυτό, δεν είναι κούρεμα. Έτσι, να τα λέμε έξω από τα δόντια τα πράγματα και με το όνομά τους. Αυτά έχω να πω, κορίτσι μου. Τι άλλο. Το ίδιο για την Ελλάδα, δεν νομίζω. Έχουμε υποστεί ήδη τόσα που δεν νομίζω να φτάσουμε μέχρι αυτό το σημείο. Έχω την εντύπωση αυτή. Με κάθε επιφύλαξη όμως, έτσι. Δεν είμαι. Τους έχουν ανάγκη στο τόσο μάνουλα με εμένα μόνο. Εγώ είμαι και μεγάλη κυρία. Όλους μας έχουν αναστατώσει και εμείς με τα δικά μας εδώ τι να κάνουμε. Φοβάστε για τις καταθέσεις εδώ, έχετε καταθέσεις εσείς? Δεν έχω. Ευχαριστώ φοβάστε πολύ. Φοβάστε όμως μη συμβεί έστω για Ελλάδα. Ο καθένας έχει κοιτάξτε να δεις. Για άκουσε με να δεις. Και αυτοί οι άνθρωποι τι να κάνανε που τα βρήκανε χάλια και άλλη λύση δεν υπήρχε. Μας κόψανε και τους μισθούς. Τα δεχτήκαμε τουλάχιστον προκειμένου να μην παίρναμε και καθόλου.
έστω και αυτά παίρνουμε, εγώ είμαι και μεγάλη κυρία και είμαι και ασθενής και δεν μπορώ να έχω καλή διατροφή. Αλλά... φοβάστε ότι μπορεί να έρθουν και τα χειρότερα. Γι' αυτό ακριβώς λέω, τουλάχιστον μας κόψανε ό,τι μας κόψανε, λίγα-λίγα θα μπορέσουμε να περάσουμε. Άμα δεν πάρουμε και καθόλου, το καθόλου είναι το χειρότερο. Παράλληλα, άλλη μία βασική παράμετρος που πρέπει να αναλυθεί αφορά τους εργαζόμενους στα αποκαταστήματα των Κυπριακών Τραπεζών στην Ελλάδα, που ίσως κινδυνέψουν να βρεθούν χωρίς δουλειά, εάν τελικά δεν προχωρήσει κάποιο σχέδιο διάσωσης.